Παρότι ήμασταν 2,5 μήνες με κλειστά σχολεία, όλα αυτά που έχουν γίνει για να επανέλθουμε στην κανονικότητα είναι λυπή. Δυστυχώς, σήμερα αρκετά νηπιαγωγεία κυρίως ανοίξανε χωρίς να υπάρχει καθαριότητα το πρωί. Καθόλου. Καθόλου. Κανένας υπάλληλος. Κανένας. Έχουμε βιώσει από το πρωί, επειδή όπως καταλαβαίνετε και εγώ γονιός είμαι με τα σχολεία των παιδιών μου, αλλά έχω επικοινωνήσει με πάρα πολλούς γονείς. Mm-hmm. Σε δημοτικό, για παράδειγμα, που πριν τον κορονοϊό, πριν από την όλη κατάσταση, υπήρχαν 2 καθαρίστριες. Σήμερα το πρωί υπήρχε μία, γιατί η άλλη είχε μεταχθεί. Με συγχωρείτε, για να καταλάβει ο κόσμος, είχε γίνει τροποποίηση της σύμβασης. Με βάση την εντολή του Υπουργείου από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας εδώ στο Ηράκλειο και καθαρίστριες, υπάλληλοι καθαριότητας από το Δημοτικό μεταφέρθηκαν με το άνοιγμα της τρίτης λυκείου, του λυκείου γενικότερα ή του γυμνασίου, για 2 εβδομάδες. Στα σχολεία της δευτεροβάθμιας. Ακριβώς. Αυτές λοιπόν επιστρέψαν στην πρωτοβάθμια. Όμως, εγώ μιλάω για ένα συγκεκριμένο σχολείο το οποίο πριν τον κορονοϊό, πριν την καραντίνα, είχε 2 καθαρίστριες Δημοτικό. 2 καθαρίστριες. Και σήμερα είχε 1. Γιατί η άλλη έπρεπε να πάει να καλύψει τη θέση σε ένα άλλο σχολείο, για να λέμε απλά ότι έχουμε πάει καθαρίστριες παντού. Αν θα θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε με αυστηρά οικονομικά κριτήρια, με απλά μαθηματικά, για να είμαστε και κατανοητοί, πώς έχουμε διαχειριστεί μια κατάσταση, η προκήρυξη για νέες καθαρίστριες στο Δήμο Ηρακλείου. Ανακοινώθηκε. Βέβαια, αλλά εχθές. Μετά από 2,5 μήνες κλειστών σχολείων, προκηρυχθήκανε εχθές. Θα έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα και να προετοιμαστεί η σχολική κοινότητα. Δεν είμαι ειδικός να πω πόσες μέρες νωρίτερα θα έπρεπε, αλλά είναι ενδεικτικό το ότι αν θέλετε, είχαμε ένα βαντάζ αυτόν τον καιρό να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για ένα καλύτερο άνοιγμα των σχολείων. Και η προκήρυξη βγήκε εχθές, ούτε καν την Παρασκευή, έτσι για τα μάτια του κόσμου. Εχθές, κλειστά. Και έρχεται σήμερα ο διευθυντής να παίξει το ρόλο του μάνατζερ. Να προσλάβει την πρώτη καθαρίστρια που θα βρει μπροστά του, τον πρώτο ενδιαφερόμενο. Δεν μας κοροϊδεύουν. Η πραγματικότητα είναι ότι αμελήσανε, σκοπίμως ή όχι, να λύσουν ένα πρόβλημα για να έρθουμε σήμερα. Ήταν θέμα αποκλειστικά του Δήμου. Κοιτάξτε να δείτε. Θα μπορούσε να είχε σταλθεί γραμμή από τα κεντρικά υπουργεία, εμείς από εδώ την κεντρική πολιτεία. Πρέπει να προσλάβετε κόσμο. Εδώ και 2,5 μήνες πιέζουμε ότι πρέπει να προσληφθούν καθαρίστριες και στο Υπουργείο και στο Δήμο και παντού. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει την αρμοδιότητα να το κάνει, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο ευθύνη του Δήμου. Είναι κεντρική κατεύθυνση, γιατί δεν είναι ο Δήμος Ηρακλείου που δεν προσέλαβε, είναι συνολικά η Ελλάδα η οποία υστερεί σε αυτόν τον τομέα, που δεν προσλάβαμε καθαρίστριες. Για μας είναι δεδομένο ότι όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι ένα πολύ ωραίο σχέδιο ώστε αύριο το πρωί να μπουν εργολάβοι οι οποίοι θα αναλάβουν την καθαριότητα των σχολείων. Είναι ξεκάθαρο η για μας. Η αλήθεια είναι ότι σε μια περίοδο που περίπου το 80% της καθημερινότητάς μας, το μυαλό μας είναι μονίμως το κομμάτι της ασφάλειας, πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για σχολεία και επιστρέφοντας, γιατί όλοι κάνουν λόγο για ένα crash test τελικά, γιατί τα σχολεία τα δημοτικά θα είναι ανοιχτά νομίζω για 26 μέρες μόνο. Μέχρι τις 26 Ιουνίου. Άρα, αλλά εδώ πέρα, συγγνώμη τώρα γιατί παρεμβαίνω. Παρακαλώ. Αλλά λέμε. Μεταξύ μας όλοι γνωρίζουμε ένα κοινό μυστικό και δεν το λέει κανείς. Τα σχολεία και στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Ελλάδα έχουν χτιστεί πριν από 20, πριν από 30 χρόνια. Έπρεπε να φιλοξενούν 200 ή 300 μαθητές και φιλοξενούν 400, 500 και παραπάνω. Άρα με το 50% επανερχόμαστε σε αυτό που αρχικά είχε σχεδιαστεί για να υπάρχει το σχολείο. Άρα σε ένα τέτοιο σχολείο που μέχρι τώρα στηβάζαμε κόσμο, που η αναλογία τουαλέτα σαν μαθητή είναι τραγική. Που η καθαρίστρια μέχρι τώρα πήγαινε μόνο το απόγευμα και τώρα, επειδή φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, η καθαρίστρια πρέπει να είναι από το πρωί και να καταφέρνει να καθαρίζει 8 με 10 τουαλέτες, 15 αίθουσες. Δεν θα πληρωθούν αντίστοιχα με το τι προσφέρουν στην κοινωνία. Έτσι. Γιατί τις έχουν όμοιρους αυτή τη στιγμή με τις συμβάσεις που έχουν, γιατί οι περισσότερες είναι με σύμβαση έργου. Δεν έχουν τη μονιμότητα στη δουλειά τους να ξέρουν ότι αυτό κάνουν. Δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη το επάγγελμα να υπάρχουν όσες χρειάζονται. Άρα, το να λέμε τώρα ότι θα τηρηθούν κάποια πρωτόκολλα, όταν μέχρι την Παρασκευή οι καθαρίστριες, επειδή ήταν μόνο η δευτεροβάθμια ανοιχτά, έπρεπε στα διαλύματα να καθαρίζουν τις αίθουσες. Αλλά σήμερα Δευτέρα, που πήγανε τα νήπια και τα παιδιά του Δημοτικού, δεν είναι απαραίτητο να καθαρίζονται οι αίθουσες μέσα στο διάλειμμα, γιατί αυτό λέει η καινούργια οδηγία. Είναι λιγάκι μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσω, γνωρίζω ότι πρέπει να κατέβετε στο κέντρο της πόλης. 6.30 ώρα, πλατεία Ελευθερίας, είναι πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Το συγκαλούν οι εκπαιδευτικοί, είμαστε μαζί τους. Με φόντο, φαντάζομαι, το νέο εκπαιδευτικό παιδαγωγικό νομοσχέδιο. Σε αυτή τη χώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, 10 υπουργοί, 10 προσπάθειες να σώσουν την παιδεία με 10 διαφορετικά νομοσχέδια. Φτάνει πια. Κάθε φορά μας σώζουν και κάθε φορά πάμε από το κακό στο χειρότερο. Σήμερα είμαστε όλοι μαζί με τα παιδιά μας, θα είναι πιο μαζικό συλλαλητήριο.
τα μέτρα μας επιτρέπουν, τηρώντας αποστάσεις, να είμαστε περισσότεροι. Άλλη μία φορά να διατρανώσουμε ότι είμαστε αντίθετοι στο νέο νομοσχέδιο. Λοιπόν, ναι, μεν ο τίτλος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ακόμα και το θέμα της έλλειψης υπαλλήλων της καθαριότητας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη μετέπειτα έτσι, πορεία λειτουργίας του σχολείου μέχρι τις 26 Ιουνίου. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε. Απλά για να το διασκεδάσουμε λίγο, επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, η οποία όμως και πριν δεν ήταν καλή κανονικότητα, άρα πρέπει να τη διορθώσουμε. Εδώ θα είμαστε, μακάρι να διορθωθούν όλα προς όφελος πάντα των μαθητών. Γιατί τα παιδιά, τα μικρά παιδιά είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή. Κύριε Κουτσαφτάκη, σας ευχαριστώ θερμό. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.